Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε και ξεκινάμε. 90 λεπτά κάλυμνος. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά. Μια υπέροχη μέρα. Έτσι επαναλαμβανόμεθα κάθε μέρα να σας λέμε για τον καλό καιρό που μόνο τέλος του φθινοπόρου δεν θυμίζει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με την διάθεσή σας να στρώσετε το σπίτι, να δώσετε τη χριστουγεννιάτικη νότα κτλ. Όμως αν σκεφτείτε ότι σε άλλες περιοχές έχει πάρα πολύ χιόνι, έχει πάρα πολύ κρύο, πλημμύρες ή από την άλλη πλευρά στο Ντάρουιν είναι συνηθισμένη να κάνει πάρα πολύ ζέστη, όμως να είναι και μέσα στις εποχές, νομίζω ότι αυτό μας δίνει την απάντηση στο ότι πρέπει να είμαστε πιο εύκολα, να προσαρμοζόμαστε πιο εύκολα στις καταστάσεις. Εμείς εδώ όμως κοιτάμε την επικαιρότητα καθημερινά, καταγράφουμε, τρέχουμε, από νωρίς το πρωί βρεθήκαμε ψηλά, στο Άργος, πάνω στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών με αναπηρίες, έτσι ώστε να καταγράψουμε όλα τα ωραία πράγματα που φτιάχνουν μέσα στην αίθουσά τους με τα διακοσμητικά, με τα δώρα, τις δωροσυνθέσεις για όλους εσάς και εμάς. Και μας καλούν βέβαια τέλη του μήνα, θα τα ακούσατε και στο ρεπορτάζ και αρχές του Δεκέμβρη, αφού 3 του μήνα, 3 του Δεκέμβρη είναι και Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, να δούμε το χριστουγεννιάτικο παζάρι τους. Να είμαστε λοιπόν εκεί. Τώρα, πέραν αυτού, σας χρωστάμε την χθεσινή σύσκεψη στο επαρχείο με τη συμμετοχή του εντεταλμένου για θέματα αθλητισμού κ. Νίκο Νικολή, όπου μαζί με τον κύριο Έπαρχο νωρίτερα είχαμε καταγράψει την άφηξή του στο δημοτικό στάδιο. Επίσης, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σας πω ότι θα μιλήσουμε για το τρίμερο σεμινάριο με την καθηγήτρια κυρία Μαρία Ευθυμίου, που έρχεται και για το λόγο αυτό, για τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 21 και τα όσα θα υποθούν. Μας μίλησε ο Νικόλαος Κορφιάς από τον Νικηφόριο και ο Ποθητός Μαγκούλιας, οι δύο καθηγητές. Οπότε, ο διευθυντής βέβαια, ο κύριος Κορφιάς. Οπότε, για το ξεκίνημα της εκπομπής, ελάτε λιγάκι να σταθούμε στο Greek Panorama και όχι μόνο. Αφού μαζί μας είναι η κυρία Φωτεινή Τηλιακού, η πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Καλύμνου, και την ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Τηλιακού. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκα. Ελάτε να ξεκινήσουμε, διότι το ένα βέβαια που θα συζητήσουμε είναι αυτό. Το άλλο είναι το site της Ιαπωνικής Πρεσβείας που έβαλε όλο το υλικό, γραπτά κείμενα με όλα όσα συνάντησε εδώ και γνώρισε ο Ιάπωνας πρέσβης με τη σύζυγό του και τους υπόλοιπους που τους συνόδευαν. Και το τρίτο είναι ότι το καλοκαιράκι στην Κάλυμνο καλά κρατεί, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Ξεκινά από το τελευταίο. Ο στόχος του ΕΟΤ και κατ' επέκταση και όλων των προορισμών που τον μπορούν, άρα και της Καλύμνου, είναι να έχουμε 4 εποχές το χρόνο κόσμο. Ναι. Αν κάνετε μια βόλτα στις περιοχές που είναι τα αναρχητικά πεδία, θα δείτε ότι ακόμα υπάρχει κόσμος. Έχω καταγράψει. Βεβαίως, που τον βλέπουμε από εδώ και από εκεί διάσπαρτο. Σίγουρα δεν είναι ο κόσμος του Οκτώβρη, αλλά για την εποχή μας, με δεδομένο ότι έρχονται με πτήσεις εσωτερικού, βλέπουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Και βέβαια να πούμε ότι μέχρι και τον εμποριό, έτσι, το εστιατόριο, τουλάχιστον 1-2 που έχουν απομείνει, είναι ανοιχτά, ναι, τέλη Νοεμβρίου. Και επίσης να πούμε ότι και αρχές του Δεκέμβρη ακόμη θα είναι ανοιχτά και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και εσείς, έτσι, και πολλοί, ναι, φίλοι που πιστεύω, μας το λένε. Πιστεύω μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα υπάρχει, μάλιστα, κάποια κίνηση. Μάλιστα. Και θέλω να πιστεύω ότι μετά θα είναι από αρχές Φεβρουαρίου. Σίγουρα θα εξαρτηθεί από το πόσο μαλακός ή όχι θα είναι ο χειμώνας. Αλλά προς το παρόν τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Αυτό που εμείς ζούμε τώρα είναι νομίζω το κατακαλό καιρό για εκείνους, όπου και αν μένουν, στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού. Ναι. Τέτοιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή με τέλη Νοεμβρίου και 23 και 25 βαθμούς, δεν νομίζω ότι... Ναι, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ, βέβαια, εννοείται. Άρα ενδείκνυται ο τόπος μας και για διακοπές άλλες εποχές πέραν του καλοκαιριού. Ακριβώς. Είτε αυτόν ευθυνόπορο, είτε άνοιξη. Αυτό βέβαια είναι το ένα καλό κομμάτι. Το άλλο είναι σίγουρα η διψασμένη γη και ότι έχουμε ανάγκη τις ευεργετικές βροχές, ναι, και, ναι, τον χειμώνα. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Ναι, σωστά. Και βέβαια αυτό το οποίο βρέθηκε και εκείνο στην πρώτη ημέρα ήταν η έκθεση Greek Panorama, που αν δεν κάνω λάθος διάβαζα σήμερα ότι 6.700 περίπου. Ακριβώς, ναι, 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 ναι. Τα κόσμος. Στατιστικά στοιχεία βγήκανε.
Λοιπόν, να πω το εξής. Καταρχήν, πρόκειται για μία έκθεση που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ναι. Η εταιρεία North Events οργανώνει το Greek Panorama σε άλλες περιοχές, δηλαδή στη Βαρσοβία και στην Στοκχόλμη εδώ και χρόνια. Ήταν όμως η πρώτη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού που γίνεται στο Ζάπιο. Επομένως, αυτό και μόνο παραπέμπει στο γεγονός ότι δεν θα υπήρχαν όλες οι περιοχές. Υπήρχαν οι περιοχές που έχουν να μιλήσουν για εναλλακτικό τουρισμό. Ήταν σημαντική η δική μας παρουσία. Χαρήκαμε πολύ γιατί ερχόντουσαν από διπλανά περίπτερα, δηλαδή εντός εισαγωγικών ανταγωνιστές, έτσι, οι οποίοι γυρνούσαν και μας λέγανε «Έχετε το πιο ωραίο περίπτερο». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νιστάζο για την στολή κατάδυσης που έδωσε και στόλισε το περίπτερό μας και έδειξε το ξεχωριστό χρώμα του νησιού μας, την παράδοσή μας στη θαλασσινή. Και βεβαίως ήταν με αυτόν τον τρόπο η εκπροσώπηση του καταδυτικού κομματιού. Γενικά τα προϊόντα που είχαμε στο περίπτερο ήταν εκπροσώπηση των προϊόντων. Εδώ δηλαδή θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί δεν θέλω να παρερμηνευτεί το γεγονός ότι ας πούμε πήραμε πράγματα από κάποιους ανθρώπους ή δώσανε κάποιοι άνθρωποι πράγματα όπως μέλι, όπως αρτοσκευάσματα, όπως τα τυροκομικά ή τα αλίπαστα. Θα μπορούσαμε να έχουμε από κάθε άνθρωπο, δεν ήταν αυτό το σκεπτικό μας, γιατί δεν ήταν μια έκθεση στην οποία μπορούσαμε να πουλήσουμε. Εμείς θέλαμε μόνο να δείξουμε, έτσι, ένα δείγμα του πλούτου, του γαστρονομικού που είχε η Κάλυμνος από τη μια πλευρά και του θαλασσινού και όλα τα άλλα που υπάρχει από την άλλη, έτσι, δηλαδή των δραστηριοτήτων που μπορεί να προσφέρει το νησί. Οπότε, οποιαδήποτε, ας πούμε, παράληψη, να το πω έτσι, για μη συμμετοχή κάποιων ανθρώπων, δεν είχε να κάνει με το ότι θελήσαμε να βάλουμε κάποιον στην πάντα, σε καμία περίπτωση. Αντιπροσωπευτικά πράγματα μεταφέραμε, έτσι, και δείξαμε ότι εμείς έχουμε ωραίο θυμαρίσιο μέλι. Τώρα, το πιονού είναι αδιάφορο σε αυτή τη φάση. Πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο, ακριβώς, ακριβώς. Να πω ότι τα προϊόντα είχαν πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση, όπως ήταν αναμενόμενο. Αυτό που ήταν παράληψη από μέρους μας και θα προσπαθήσουμε σε άλλες φάσεις, σε οποιαδήποτε έκθεση πάει κάτι αντίστοιχο, να το έχουμε οργανωμένο. Μας ρωτούσαν από πού μπορούσαν να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα, σε περίπτωση βέβαια που δεν μπορούσαν, ας πούμε, να επισκεφτούν την Κάλυμνο. Εμάς η πρώτη μας κίνηση ήταν να λέμε, φυσικά επισκεφτείτε το νησί μας και θα δείτε και πολλά άλλα. Καταλαβαίνω. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλαν να γευτούν αυτές τις γεύσεις όντας στην Αθήνα. Ναι. Να πηγαίνουν κάπου σε ένα χώρο και ακριβώς να ξέρουν ότι θα βρουν τέτοια προϊόντα. Επομένως, οι παραγωγοί θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν δύο μαγαζιά τα οποία να τα συνδέσουν με την παραγωγή τους. Είμαστε ήδη σε επαφή για αυτό το κομμάτι και είναι πάρα πολύ καλό. Ήρθε πολλής κόσμος, ήρθανε και επαγγελματίες, ήρθανε και άνθρωποι, ήρθανε σχολεία καταρχήν, σχολές. Πολλά ιδιωτικά ΙΕΚ που εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στο κομμάτι του τουρισμού επισκέφτηκαν και κάναν το μάθημά τους εκεί. Ήρθαν επαγγελματίες οι οποίοι μας μίλησαν για διάφορες νέες μεθόδους προώθησης των δραστηριοτήτων που μπορεί να προσφέρει η Κάλυμνος. Ήρθανε πρακτορία, ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι, θα αναφέρω έτσι μία περίπτωση που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μου ανέφερε ένας κύριος, λέει, ξέρετε, είμαι από την Λούτσα, τώρα λέγεται κάπως αλλιώς, λοιπόν, περιοχή έξω από την Αθήνα, και μου λέει, ξέρετε, έχω πάρα πολλούς αναρριχητές που έρχονται στην Κάλυμνο, οι οποίοι έρχονται για ένα βράδυ σε μένα ή δύο βράδια αν θέλουν να πάρουν το πλοίο και δεν τους βολεύει, μένουν σε μένα και τους ρωτάω, πού πάτε, και μου λένε, πάμε Κάλυμνο. Και μου ζητούσε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να διαφημιστεί στους αναρριχητές πιο άμεσα, ο ίδιος, δηλαδή, ναι, ακριβώς, έτσι μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό θέλω να το πω. Εισφύσαν τι εννοώ. Ακριβώς,
Και του έδωσα ένα-δύο site βέβαια που κινούνται οι αναρχητές, όπου θα μπορούσε να βάλει έτσι μια διαφημισούλα, ώστε να προτιμούν εκείνον, ας πούμε, όσοι δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία του να μπουν στο κέντρο της Αθήνας. Φυσικά. Σίγουρα μια έκθεση, κάθε έκθεση είναι μια εμπειρία. Ήταν λοιπόν μια πολύ ωραία εμπειρία, γίνανε σημαντικές επαφές. Να πω ότι πάρα πολύ ωραίο ήταν το φόρουμ που έγινε την πρώτη μέρα, που απευθύνονταν σε επαγγελματίες αποκλειστικά. Στο φόρουμ αυτό γίνανε ωραίες συζητήσεις, ακούσαμε τις νέες τάσεις του τουρισμού, στις οποίες νομίζω μπορούμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο μέρος. Δηλαδή, ο τουρισμός αυτή την εποχή πια θεωρείται ότι είναι βιωματικός. Μας εξηγούσαν ότι οι άνθρωποι δεν επιλέγουν παρά με το γεγονός του να σκεφτούν πού μπορώ να κάνω, ας πούμε, κατάδυση, πού μπορώ να κάνω αναρρίχηση, πού μπορώ να κάνω... Δεν είναι η σκέψη παλιά του τουρισμού με αυτό, ότι ήρθαμε και μένουμε σε ένα δωμάτιο, πάμε στην παραλία και Ακριβώς. Θέλουν να ζήσουν πράγματα. Θέλουν να ζήσουν πράγματα. Τη δική μας καθημερινότητα, τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, την κουλτούρα. Ακριβώς. Και μας λέγαν παραδείγματα, ας πούμε, που ξέρω εγώ, υπήρχαν άνθρωποι που διαλέξανε πού θα πάνε, γιατί θέλανε να κάνουν μαθήματα μαγειρικής. Βλέπετε. Έτσι, και εμείς λέγαμε, μα εμείς ας πούμε και αυτό έχουμε να βεβαίως, το δείξουμε. Βεβαίως. Όχι μόνο σπορ, πολιτισμό, πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο προς αυτό. Πολύ σημαντικό το κομμάτι του περιπατητικού τουρισμού. Κάναμε επαφές και για το θέμα του θερμαλισμού. Έτσι έχουμε τα ιαματικά λουτρά, τα οποία είναι σε οδό αξιοποίησης. Ναι, από τη στιγμή που είναι πια πιστοποιημένα ότι είναι ακριβώς, ακριβώς. Έχουν μπει στον κατάλογο. Δηλαδή, έχουμε απ' όλα. Είμαστε ως προς αυτό, ως προς τις φυσικές μας πηγές, είμαστε πλούσιοι. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Mm-hmm. Αλλά αυτό θέλει σίγουρα ομαδικό πνεύμα. Και εδώ να πω ότι εγώ βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας, ας πούμε, κάπως έτσι την υπόλοιπη ομάδα, που βεβαίως λόγω της ώρας είναι δύσκολο να έρθουν όλοι. Οπότε, αν θέλετε, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό που μιλάω εκ μέρους τους. Βεβαίως, ναι, αυτό. Εμείς θέλαμε σήμερα να ξέρουμε περίπου τι έγινε, τι υπόθηκε, τι σας ρωτούσαν, τι σας σχολίαζαν οι επισκέπτες, τα μηνύματα που πέρασαν. Ναι, ήταν πολύ συγκινητικό τη στιγμή, ας πούμε, που να πω ότι όταν ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε με τον Δίτη που έκανε βόλτα στο Ζάπιο. Και... Ήταν ο Δημήτρης ο Νιστάζος? Όχι, ήταν ο Δημήτρης ο Πράτζος. Είναι το παιδί που έχει τα κανό στο βαθύ. Ο οποίος καθόταν εκεί, βλέπει τη στολή, λέει, παιδιά, να τη φορέσω. Και φυσικά έγινε χαμός. Ερχόντουσαν από παντού και βγάζανε φωτογραφία και βιντεάκια. Είδα το βιντεάκι στο Facebook. Νομίζω ότι ήμασταν το πιο ζωντανό νησί. Η πιο ζωντανή παρουσίαση και παρουσία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Κάναμε επαφή επίσης με τον κύριο Μεταξά, τον καθηγητή σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία, ο οποίος μας ζήτησε να επισκεφτεί την Κάλυμνο, με πρόσκληση βέβαια του Δήμου, για να κάνει μια στατιστική έρευνα για το πόσοι πραγματικά είναι οι επισκέπτες στο νησί μας και για τι δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα το έχουμε στα υπόψη μας και θα προσπαθήσουμε να το δουλέψουμε. Μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση έγινε και με τον κύριο Αβαγιανό. Φυσικά οι ομιλίες ήταν με τον κύριο η Κάλυμνος του ύψους και του βάθους, όπου είχε έρθει ο κύριος Γεωργούλης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αναρρίχησης, ο κύριος Αβαγιανός, σπηλαιοδίτης, ο οποίος πραγματικά μας θάμπωσε με το πλούσιο υλικό που είχε. Να πω ότι είχε παρευρεθεί και ο κύριος Υψηλάντης αυτό, ο οποίος είχε μείνει έκθαμβος. Είπε, εγώ δεν ήξερα ότι η Κάλυμνος έχει τέτοια πράγματα. Έδειξε ένα καταπληκτικό υλικό, όπου ενώ θα μιλούσαμε για σπήλαια, καταρχήν μας μίλησε για αυτό που λέμε snorkeling, δηλαδή όταν κάποιος θέλει απλά με μια μάσκα να δει τα είδη των ψαριών που υπάρχουν. Μας έβγαλε δηλαδή άλλη μια δραστηριότητα που μπορεί να κάνει κανείς στην Κάλυμνο. Τα σπήλαια και τα εξωτερικά και τα εντός της θάλασσας, καταπληκτικές φωτογραφίες, καταπληκτικό υλικό.
Ο ίδιος ο κύριος Αβαγιανός είπε, θεωρώ ότι έχω κάνει λίγα ακόμα για την Κάλυμνο. Το κρατάμε αυτό και είναι κάτι που θα το συζητήσουμε και θα το συνεχίσουμε όλη η ομάδα, γιατί μείναμε ενθουσιασμένοι με όλο αυτό. Μπράβο, και με την αγάπη που δείξανε. Και φυσικά ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Νιστάζο που ήρθε για λίγες ώρες μέσα στο πρόγραμμά του, εκπροσωπώντας το κομμάτι της κατάδυσης στην Κάλυμνο, για να μιλήσει για το κομμάτι της κατάδυσης που και αυτό έχει μεγάλο μέλλον. Βέβαια. Και όχι μόνο παρελθόν, έτσι που βρίσκεται στο DNA όλων μας. Εδώ θα ήθελα να πω ευχαριστίες για να μην το ξεχάσω. Βέβαια, να πούμε ευχαριστίες γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν συμβάλει. Ακριβώς. Είτε ήταν εκεί, είτε δεν ήταν. Ακριβώς, ακριβώς. Καταρχήν τους προμηθευτές που δώσανε τα πράγματά τους. Ο κύριος Βούρος που μας έκανε το καταπληκτικό, τα συστατικά, κάποια από τα συστατικά για το καταπληκτικό κλικάκι που προσφέραμε στο τέλος. Λοιπόν, που ήταν η μοντέρνα έκδοση, η καλύμνικη έκδοση του cheesecake. Mm. Λοιπόν, ο κύριος Τάλιας, ο φούρνος του Πετράκη, ο φούρνος του Θοδωρή του Μαργαρίτη, μελισσοκόμοι, ο Διονύσης ο Τρικύλης, που είναι νέος μελισσοκόμος, Ντρόσος Κοπανέζος, Σουλτάνα Μιαούλη και ο Γιάννης ο Καρδούλιας. Επίσης, η παραγωγή του Βαθύ Γιώργος Γιατζόγλου και Πίκος Πανορμήτης, η κυρία νομική Σιγρήμ που έκανε μια πανέμορφη μαρμελάδα ζωντανή και φρέσκια που μπήκε στο cheesecake, μαρμελάδα μανταρίνι που τα εθέρια έλαια μιλάμε ότι είχαν συναρπάσει τον ουρανής κολονών. Ο κύριος Μικές Κλονάρης για την κοπανιστή που μας έδωσε με την οποία έγινε το cheesecake. Να ευχαριστήσω την Καλλιόπη, την Τζαγκάρη και το Alternet που είναι πάντα δίπλα μαζί μας, μέλος της ομάδας για οτιδήποτε γίνεται, που βοήθησε και στο φωτογραφικό υλικό και σε καθημερινή βάση και με την παρουσία της και με τις συμβουλές της και με όλα. Και φυσικά όλους όσους παραβρέθηκαν εκεί και ήρθαν να επισκεφτούν και κάποιοι καλύμνοι που μάθανε και κατάφεραν να ξεκλέψουν χρόνο για να έρθουν. Σίγουρα ξέρω ότι θα θέλανε περισσότεροι. Ήτανε το γεγονός ότι ήταν οι μέρες πριν το Πολυτεχνείο. Ήταν ο γείτονάς μας ο Γιάννης ο Καράμαλης. Ναι, βεβαίως, ο Γιάννης ο Καράμαλης είναι, δεν το συζητώ. Ωραία. Είναι, είναι ο πρώτος και πολύ κοντά που μπορούμε να τον επισκεφτούμε. Ναι, είναι ο απόλυτος συνεργάτης της ομάδας. Ο οποίος συντονίζει με τον ιδιαίτερο τρόπο του έτσι την όλη οτιδήποτε οργανώνεται σχετικό και βέβαια πάντα πρόθυμος να βοηθήσει σε όλα. Λοιπόν, νομίζω ότι και ελπίζω ότι δεν ξέχασα κανέναν. Τώρα έχουμε κάποια επόμενη, νομίζω ότι ποια είναι η περίοδος που γίνονται εκθέσεις εντός και εκτός, έτσι, πέραν από το Λονδίνο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό και μίλησε και ο κύριος Περιφερειάρχης. Ναι, νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να κάνουμε ένα συμβούλιο από ό,τι έτσι ενημερώθηκα και εγώ για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό για το επόμενο κομμάτι. Ναι, γιατί συνήθως η Κάλυμνος δεν είναι και τόσο δυνατή, όχι δυνατή στο κομμάτι το τι αναδεικνύουμε. Δεν είναι παρούσα σε πολλές εκθέσεις και τα προηγούμενα χρόνια. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ξέρετε, κυρία Τηλιακούτο, ότι ενώ πολύ μικρά νησιά, η Αστυπάλια, η Λέρος, η Λειψή, η Σίμη, εδώ και εκεί η Λέρος, ήταν Πάτμος, ήταν πάντα εκεί στις εκθέσεις. Ναι, ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Επαγγελματίες, ξενοδόχοι δεν ήθελαν να βρεθούν δηλαδή μαζί με το κομμάτι του Δήμου. Γιατί συνήθως, ας πούμε, από την πλευρά του Δήμου μας λέγανε, μα δεν είναι δική μας υπόθεση μόνο, έτσι δεν είναι. Δεν θα πάει ένας Δήμος μόνος του σε μια τουριστική έκθεση. Θα έρθουν και νομίζω ότι είναι θέμα συνεργασίας, έτσι. Ναι. Θέμα συνεργασίας. Τώρα είμαστε, το βλέπουμε δηλαδή διαφορετικά αυτό το σκέλος. Πιστεύω ότι είμαστε σε φάση που αρχίζουμε να το καλύπτουμε. Δηλαδή το γεγονός ότι πάω εγώ σαν εκπρόσωπος ας πούμε, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων και βέβαια σαν μέλος της Τουριστικής Επιτροπής. Όπως και ο Νικόλας ο Τσαγκάρης σαν Ένωση Ξενοδόχων αλλά και σαν και σαν μέλος της Επιτροπής Τουρισμού επίσης. Ναι. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να έρθουν και άλλοι επαγγελματίες του χώρου, έτσι. Έτσι. Σίγουρα έχει αλλάξει λίγο η άποψη για το θέμα των εκθέσεων
επειδή υπάρχει το ίντερνετ, έτσι, γιατί... Ναι, το καταλαβαίνουμε. Έτσι γίνεται, δηλαδή... Αλλά εδώ και πολλά χρόνια, ξέρετε, ήταν θέμα στην επικαιρότητα. Σαφώς. Γιατί δεν ήταν εκεί κάποιοι εκπρόσωποι από την... Το να βλέπουν μια ταμπέλα που γράφει κάλυμνος, ναι, είναι ένα link στον εγκέφαλο που τους κάνει να σκέφτονται αμέσως ότι «Α, υπάρχει και κάλυμνος, το είχα ξεχάσει, για να δω και εκεί τι μπορώ να κάνω». Πόσο μάλλον να τους δείξουμε και να τους πούμε όλα αυτά τα οποία πριν από λίγο προσφέρουμε, μας είπατε, έτσι, ακριβώς. Που μπορεί κανείς να απολαύσει, να δει, να γνωρίσει, να βιώσει στις διακοπές του όποτε θέλει. Προχθές την Κυριακή στον εμποριό βλέπαμε, ας πούμε, ανοιχτά ακόμη, όπως έλεγα, και ένα ζευγάρι που πέρασαν, αναρχητές. Και είναι, έχουν αγοράσει σπίτι, μας είπαν, και είναι 10 μήνες στην Κάλυμνο το χρόνο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό. Δεν το συζητώ και θα βλέπουμε από εδώ και πέρα κάπως έτσι θα γίνεται η ιστορία. Εμείς έχουμε πάρα πολλούς επαναλαμβανόμενους και αυτό πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε. Ακριβώς. Είμαστε σε οδό ανάπτυξης. Αν δείτε, όλοι προσπαθούν να φτιάξουν, ένα μεγάλο ποσοστό τέλος πάντων, προσπαθούν να φτιάξουν τους χώρους τους, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους. Αυτό είναι ο στόχος. Αυτό ήταν και αυτό είναι ο στόχος. Και πρέπει να συνεχίσουμε με σταθερά βήματα, να πιστέψουμε λίγο στο κομμάτι το ομαδικό. Τίποτα δεν είναι ρόδινο και τέλειο, αλλά πρέπει να γίνεται σίγουρα ένα βήμα μπρος και στον εγωισμό ένα βήμα πίσω. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Γιατί υπάρχει πρόσφορο έδαφος, έτσι. Γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, γιατί μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα. Ναι. Και γιατί έτσι είναι. Δηλαδή, κάθε χρόνο θα κάνεις την ανακαίνιση, την αναβάθμισή σου. Έτσι, πάντα, ας πούμε, υπάρχουν θέματα βελτίωσης. Και πιστεύω ότι θα πάει ακόμη καλύτερα. Και εγώ. Το όλο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν καλά, εδώ και μοιραστήκατε όλες αυτές τις εμπειρίες μαζί μας. Και σύντομα θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Αγαπητοί μου φίλοι, πάμε γρήγορα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να δούμε τι έγινε χθες στο δημοτικό γήπεδο όταν ήλθε ο κύριος έπαρχος Μανώλης Μουσελής με τον εντεταλμένο περιφερειακό για θέματα αθλητισμού κύριο Νικόλαο Νικολή και μαζί του βέβαια και υπεύθυνος ο κύριος από την πλευρά του Δήμου για θέματα αθλητισμού Νικήτας Γιαννικουρής, που λίγο μετά, αφού μίλησαν και με τους γυμναστές εκεί, βρέθηκαν σε σύσκεψη στο επαρχείο.